Έχουμε ξανάρθει δύο φορές, είναι το αγαπημένο νησί της γυναίκας μου. Αισθάνεται πολύ όμορφα εδώ και θέλαμε αυτό το μοναδικό γεγονός για την οικογένειά μας να είναι σε ένα μοναδικό περιβάλλον σαν τη Σαντορίνη. Ο Κυριάκος ήταν πολύ ευτυχισμένος όταν άκουσε ότι θα ξαναγίνει δεύτερη φορά ο μπαμπάς. Το ίδιο κι εγώ. Και ανυπομονούσαμε να τη δούμε. Έτσι ήρθε στην οικογένειά μας, το μικρό μας ζουζούνι. Και τώρα ήρθε η ώρα να τη βαφτίσουμε, να τη δώσουμε το όνομα Μαρίνα και να την κάνουμε χριστιανή. Σ' αγαπάμε πολύ. Πώς αισθάνθηκα την πρώτη φορά που αγκάλιασα τη Μαρίνα, ήταν τέλεια. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη γιατί η μεγάλη μου κόρη η Τάνια θα είχε μια αδελφούλα και μια φίλη συγχρόνως και αυτό με έκανε πολύ ευτυχισμένη. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις, είναι μοναδικό το συνέστημα. Ακόμα και με το χτύπο της καρδιάς, θυμάμαι, ανατριχιάζεις, δεν σκέφτεσαι, απολαμβάνεις τη στιγμή. Να είναι γερή, να έχει τύχη και να ξέρει ότι η μαμά και ο μπαμπάς ήταν πάντα δίπλα της, θα την αγαπάνε, αλλά και η αδελφή της. Όλη η οικογένεια θα είμαστε για πάντα μαζί. Με ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μοναδικές στιγμές που μου έχει χαρίσει ως τώρα και της εύχομαι να, πάνω απ' όλα να έχει υγεία και να κάνει στη ζωή της πράγματα που πιάνουν ευτυχισμένη. Και ότι εμείς θα στηρίζουμε ό,τι και αν κάνει. Mission bells and morning light paint the pictures in my mind. All we have is all we need to hold. Quiet on the waterline reminds me of our simple plan. Being letting go, skipping stones. Γιάννα, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι στα μάτια μου πρώτη μου μητέρας και μου δίνει μια ασφάλεια ο τρόπος που μεγαλώνει τα παιδιά μου. Και στις δύο γέννες ήταν πιο όμορφη από ποτέ. Όμως ενός παιδιού σε γεμίζει.